Και πάλι μαζί εδώ στην Οπαλέλνητσα, φίλοι τηλεθεατές. Πάμε αμέσως να δούμε τις εντεκάδες με τις οποίες θα παραταχθούν οι δύο ομάδες. Ξεκινώντας από την Κηπεντούχο Ομόνια, ο Τόνι Σαβέσκι παραβάζει σήμερα την ομάδα του με τον Ζωσέ Μορέιρα, Χαρλάπο Κυριάκου, Ρασίτα Λαμπί, Ζωά Πάολο Ατράντε, Άντωνι Καραμοτσίνο, Μάρκο Σοάρε, Μπρούνα Γκουιάρ, Λεάνδρο, Τόνι Τέιλορ, Αντρέ Κέμπρι και Λούκα Γκεγκίεβιτ. Αυτή είναι η 11 του Τόνι Σαβέσκι. Θα δούμε και την ομάδα που παρατάσει ο Ραλ Μπεν Σιμών. Ντάνιελ Άμος ο δερματοφύλακας, Γιούργεν Κόλλιν ο γνωστός μας αφιθητία του στην ανόρθωση, Σιμών Χαρός, Ορέλ Γκάνι, Μπράνκο Ήλιτς επίσης πρώην παίκτης της ανόρθωσης, Ραμζί Σαφούρη, Ισραήλ Ζαγκούρη, ο Μπράιαν Γκέρζισιτς, Ρέι Γκορντάνα, ο Ιτέι Σεκτέρ και ο Μέρ Νταμάρι. Αυτή είναι 11 και για την ομάδα της Χάπουελ. Ο Τόνι Σαβέσκι, ο οποίος παρατάσσει την ομάδα του ουσιαστικά με μόλις δύο αλλαγές σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι κόντρα στην Βίσλα. Θέση στην αρχική εντεκάδα έχει πάρει ο Άντωνις Καραμοτσίνο αντί του Χριστόφορου του Χαραλάμπους, ο οποίος είπαμε έμεινε για προληπτικούς λόγους κυρίως εκτός αποστολής και θα καλύψει το αριστερό άκρο της άμυνας. Και ο Σουάρες που παίρνει θέση βασικού αντί του Νούνου Ασίς. Βεβαίως το ρόλο του Νούνου Ασίς θα έχει σήμερα ο Μπρούνα Γκουιάρ, ο Σουάρες θα αγωνιστεί ως ανασταλτικός μέσος. Και μια και το αναφέραμε, να πούμε ότι ο Μόνια αγωνίζεται με ένα πλάνο 4-2-3-1. Με τον Μορέιρα στο τέρμα, τον Χάριτον Κυριάκου δεξιά, τον Άντωνη Καραμουτσίνο αριστερά. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο θα είναι και πάλι ο Αλαμπί μαζί με τον Ατράντε. Ανασταλτική μέση Σουάρες και Λεάνδρο. Μπροστά του σε ρόλο οργανωτικού μέσου ο Μπρούνα Γκουιάρ. Δεξιά στην πτέρυγα ο Τόνι Τέιλορ, αριστερά ο Αντρές Κέμπρι και στην κορυφή της επίθεσης ο Ούκας Γκιγκίεβιτς. Είπαμε ότι ο Μόνια έχει σήμερα στον πάγκο άλλους 7 ποδοσφαιριστές, 18 δηλαδή για τον Τόνι Σαβέσκι. Και βεβαίως καθόλου άσχετο είναι το γεγονός ότι οι πράσινοι έχουν να δώσουν ένα ακόμη παιχνίδι το Σάββατο, το τελευταίο του κόντρα στην Βίτσε Βλότς. Βλέπουμε εδώ και του αναπληρωματικού τη Ομόνια, ο τερματοφύλακα ο Κόρνιν Μπρουξ, ο Ζωσέ Θερβέρα που ενδεχομένω να κάνει ντεμπούτο όπω και ο Πλατίνη που είναι στον πάγκο, Παναγιώτη Θεράποντο, ο Ανδρέα Παναγιώτου Φιλιώτη, πάνω ο Καντελάρη ο Μικρό και ο Πιέρ Εμπέμπα. Τρει δηλαδή νεοαποκτηθέντε είναι στον πάγκο και λογικά θα πάρουν χρόνο συμμετοχή κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Απ' την άλλη στον πάγκο για την Χάπο Ελ είναι ο Αριέλ Τάλια, ο αναπληρωματικό τερματοφύλακα, ο Άβραχαμ Τσεκόλ, ο Ζεβίκ Χαίμοβιτ, τον Χάγιο Χάμο, η Γκάλ Αντέμπι, η Μάρα Ομέρ Φαντίτα και ο μόλις προσπάθησε αποκτηθείς ο Βραζιλιάνος ο Σάσα. Βεβαίως στο πάγκο για την Χάπο Ελ Τελαβίβ υπάρχουν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές. 25-26 ποδοσφαιριστές έχει φέρει μαζί του ο Ραν Μπεν Σιμών εδώ στην Οπαλέλνητσα και είναι όλοι στον πάγκο οι υπόλοιποι. Βλέπουμε εδώ τον Τόνι Σαβέσκι να επικαλείται την βοήθεια των θείων για το παιχνίδι αυτό, το οποίο βεβαίως δεν έχει σημασία όσον αφορά στο αποτέλεσμα, αλλά σίγουρα θέλει να δει βελτίωση στην εικόνα της ομάδας σε σχέση με το προηγούμενο φιλικό. Εδώ ο γνωστός μας, γνωστή φιγούρα, ο Ραν Μπεν Σιμών, πρώην τεχνικός της ΑΕΚ, νυν τεχνικός της Χάπολ Τελ Αβίβ, ο 42χρονος τεχνικός, ο οποίος έχει προχωρήσει σε πάρα πολλές αλλαγές στην ομάδα της Χάπολ. 13 νέοι ποδοσφαιριστές από την μέρα που υπέγραψε την συμφωνία με την ομάδα του Τελ Αβίβ. Βεβαίως οι στόχοι της ομάδας, μιλώντας και με τον εκπρόσωπο τύπου των Ισραηλινών, που ήταν πάρα πολύ φιλικός και βοηθητικός, μας ανέφερε ότι πρώτος στόχος είναι η είσοδος στους ομίλους. Άρχισε λοιπόν το παιχνίδι με την Χάπουελ να έχει μπάλα στην κατοχή της και τον Χαρός πιέζεται από τον Τόνι Τέιλορ. Χαρός ψύχρεμα. Πέρασε για τον Νταμάρι. Η Ομόνια κέρδισε μπάλα. Τέιλορ. Αγκουιάρ στριφογύρισε, βρήκε τον Χάρη τον Κυριάκο που του δώσε στήριγμα. Σοάρες κάνει καλή κίνηση. Παίκτης της Χάπουελ. Ο Γκορντάνα είναι κάτω στο έδαφος. Έχω την εντύπωση δέχτηκε την μπάλα με δύναμη στο κεφάλι από την παλιά του Σοάρες. Γι' αυτό και η διακοπή. Εδώ βλέπετε την μπάλα να χτυπάει με δύναμη στο πρόσωπο του Ρέι Γκορντάνα. Και εδώ ο Σουάρες ξεκινάει, όπως είπαμε, ως βασικός, 29χρονος ποδοσφαιριστής από το Πράσινο Ακροτήρι. Δεύτερη συμμετοχή, είχε αγωνιστεί όλο το δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι με την Βίσλα. Ο Σουάρες. Το παιχνίδι που αναρχίζει με τον Αφρικανό να επιστρέφει την μπάλα πίσω στους παίκτες της Χάπουελ. Γιούργεν Κόλλιν. Ό,τι κάνει η κόντρα θα βγει από τον Γκεγκίεβιτς και το πλάγιο είναι για την Χάπουελ.
το κεντρικό αμυντικό δίδυμο για τους Ισραηλινούς. Συνθέτουν ο Ηλίτσιο Κόλλιν. Τον Ηλίτσιο βεβαίως τον είχαμε συνηθίσει και ως δεξί μπακ στην ανόρθωση. Για στόπερ τον πήρε ο Μπεν Σιμών. Και από τον Αλαμπή πίσω στον Ζωζέ Μοραϊρά. Ποιος παρεμπιπτόντος είναι ο πρώτος σε χρόνο συμμετοχής για την Ομόνια στα φιλικά που έχει δώσει εδώ στην Πολωνία. 70 λεπτά στο πρώτο παιχνίδι πήρε κόντρα στην Λεχ. Ένα περισσότερο κόντρα στην Βίσλα. Και σήμερα βασικός. Μεγάλη παλιά. Ο Τέιλορ δεν μπορεί να κερδίσει. Κόψει ο Κόλλι. Ο Χέρζησιτς. Παλιά για τον Σεχτέρ. Άφησε ο βοηθός. Το γύρισμα από κοντά. 1-0 ανοίγει το σκορ. Πολύ νωρίς στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Η Χάπο Τελαβίβ. Διαμαρτυρήθηκαν εκεί για offside οι παίκτες της Ομόνιας. Η παλιά που βγήκε εδώ στην τελευταία δεν υπήρχε offside. Στην πρώτη δεν είμαι απολύτως βέβαιος. Ο Σαφούρη πάντως μόλις στο τρίτο λεπτό με εύκολο τελείωμα ανοίγει το σκορ στο 3. Χάπουελ 1, Ομόνια 0. Στην πρώτη επιθετική προσπάθεια των Ισραηλινών. Μας χωρέσετε λίγο για τις επαναλήψεις του offside. Αλλά η μετάδοση γίνεται σήμερα με ειδικές συνθήκες. Τελευταία στιγμή, και ενώ το φιλικό ήταν προγραμματισμένο στο κυρίως γήπεδο, οι άνθρωποι του ξενοδοχείου προχώρησαν σε βελτιωτικά έργα στο γήπεδο. Και αναγκαστήκαμε και εμείς να επιστρατεύσουμε άλλα μέσα για να κάνουμε τη δουλειά μας. Την οποία προσπαθούμε να την κάνουμε όσο πιο καλά μπορούμε με τις υπάρχουσες συνθήκες. Και πάλι μπροστά η Χάπουελ σέντρα βγήκε. Όσο Ατράντε έκοψε, επιμένει η Χάπουελ. Ο Σαφούρη. Χαρός ανέβηκε. Έψαξε να βρει τον Τσαγκούρη. Όφελος για την Χάπουελ. Το πλαγιό. Τελέστηκε ο Χαρός για τον Σεχτέρ που τα σεντράρει. Κανένα πρόβλημα για τον Μορέιρα που θέλει να παίξει γρήγορα. Το βολέ του τρέχει να κυνηγήσει ο Γκιγκίεβιτς. Αλλά η μπάλα ελέγχεται από τον Άμος. Ντάνιελ Άμος, ένα από τα πολλά νέα αποκτήματα της Χάπουελ. Ήταν παίκτης ο Ράμπεν Σιμότ στην Γυρώνη Κυριά Τσιμώνα, με την οποία πήρε το πρωτάθλημα ο Ισραηλινός. Τον έφερε στην Χάπουελ. Εδώ ξανά το σπρώξιμο του Σουάρες και το φάουλ. Χέρζησιτς γύρισε την μπάλα πίσω. Ο Ήλιτς για τον Κόλλιν. Χαρός το πλάγιο από το σώμα του Κυριάκου. Χαρός για τον Σεκτέρ. Τα μεγάλα ονόματα των Ισραηλινών. Τάι Σεκτέρ, ο 26χρονος, ο οποίος αγωνιζόταν πέρυσι ως δανεικός στην αγγλική Σουόνσι, ενώ είχε περάσει και από την Καϊζερσλάουτερν, επέστρεψε στο Ισραήλ και στην Χάπουελ. Και πάλι μπροστά οι Ισραηλοί, όμως πάτησε την μπάλα γιατί την έχασε ο Νταμάρη. Σουάρες κρατάει, θέλει στήριγμα. Πέρασε πολύ ωραία στον Αγκουιάρ. Αγκουιάρ βοηθάει ο Σκέμπρι, θα μαρκαριστεί από τον Κορτάνα και θα πάρει φάουλ. Στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης, μία φάση έως τώρα στο παιχνίδι, η οποία έγινε γκολ. Εδώ ξανά η πτώση του Σκέμπρι. Έβαλε το πόδι πάνω στην μπάλα, αλλά πρώτα εμπόδισε τον αντίπαλο ο Κορτάνα. Φάουλ λοιπόν, στημένη μπάλα για την Ομονία. Ντάνιελ Άμος δίνει οδηγίες ο τείχος. Πάτημα του Αγκουιάρ, δυνατό σουτ.
από τον Σουάρες. Η μπάλα θα φύγει πάνω από τα δοκαριά. Δεν ήταν άσχημο όμως το σουτ από τον Σουάρες. Ξανά εδώ η κατάληξή του. Πολύ δυνατό σουτ. Ένα μέτρο περίπου πάνω από τα δοκάρια. Ντάνιελ Άμος στην πρώτη κλειδωμένη επιθετική προσπάθεια της Ομόνιας. Στο μολεπτό της αναμέτρησης. Μια αναμέτρησης που θα είναι κοντά σας η Prime σε όλους τους τελευταίες. Συνεχίζει η προγραμμά και αυτό το παιχνίδι όπως ήταν στην Ισλανδία. Εδώ και η Γκίεβιτς κυνηγά την φάση. Ο Άμος με τα πόδια εκτός περιοχής θα διώξει σε πλάγιο ψύχρεμα. Κυριάκου για τον Αγκουιάρ. Σουάρες κατεβάζει. Στήριγμα του Αλαμπή. Με μία για τον Ατράντε. Κάνει κίνηση ο Χάρης Κυριάκου. Το σκέφτηκε ο Ατράντε. Τελικά προτίμησε τον Λεάνδρο. Ο Σκαραμοτσίνο εκεί μαργαρίστηκε δυνατά και ζήτησε φάουλ. Άφησε ο διαιτητής. Χέρζησιτς. Ράιαν Χέρζησιτς, Αμερικανός. Στο Ισραήλ δικαιούνται μόνο 5 ξένους ποδοσφαιριστές. Η Μακάμπη είχε μέχρι χθες 3, σήμερα τους έχει κάνει 4. Φράνκο Ήλιτς, Γιούργεν Κόλιν, ο Χέρζησιτς, όπως είπαμε, και ο Σάσα, ο Βραζιλιάνος, ο οποίος αποκτήθηκε σήμερα. Ομόνια μπροστά. Λεάνδρο θα πέσει κάτω από το μαρκάρισμα, ζήτησε φάουλ και δεν ξέρω αν το πήρε, αλλά ο διαιτητής σταμάτησε το παιχνίδι για να δει αν είναι καλά ο αρχηγός της Ομονίας. Από την πάσα του Γκιγκίβιτς, εδώ τον πάτησε. Κατατοπιστικότατο το replay, τον πάτησε ο Νταγκάνη. Γι' αυτό και το προσωρινό πρόβλημα που αντιμετώπισε ο αρχηγός της Ομονίας, ο οποίος πάντως δεν έχει κάτι σοβαρό. Συνέχεια στο παιχνίδι. Καλή κίνηση από τον Χέρζησιτς. Ο Ήλιτς έκανε μια βαλιά. Ο Σκέμπρι παρενέβη και πέταξε την μπάλα σε πλάγιο. Σαφούρη. Μαρκαρίστηκε. Έπεσε κάτω. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Ο Σουάρες πολύ δυνατά. Ο Κυριάκου για τον Αλαμπή δεν σιγούρεψε την πάσα. Ο Αλαμπή τελικά κέρδισε την κόντρα με τον Σεχτέρ. Σκαραμοτσίνο με πολύ δύναμη με τον Κορτάνα η μονομαχία. Πέρασε στον Σεχτέρ. Το γύρισμα, η μπάλα θα κοντράρει και θα φύγει κόρνερ με την υπόδειξη του βοηθού. Χάπολ Τελαβίβ που ουσιαστικά βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο ετοιμότητας με την Ομόνια, μιας και στο Ισραήλ. Το πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας, γνωστό και ως Ligat Winner, ελέω του χορηγού του πρωταθλήματος, αρχίζει 24 Αυγούστου, μια εβδομάδα δηλαδή νωρίτερα από ότι εμάς. Εκτελέστηκε το κόρνερ, η μπάλα πέρασε, Χέρσιτς θέλει να γυρίσει, αλλά πάρα πολύ τραβηγμένη η προσπάθειά του, δεν ανησυχεί καθόλου τον Ζωζέ Μορέιρα, η μπάλα φεύγει πολλά μέτρα πάνω από τα δοκάρια. Και οι δύο ομάδες έχουν υποχρεώσεις 18 του Ιούλη. Δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Πρωτάθλημα, πρεμιέρα 24 Αυγούστου για τους Ισραηλινούς. Μια εβδομάδα αργότερα για εμάς εδώ στην Κύπρο. Αύριο, ας μην ξεχνιόμαστε, θα έχουμε και την κλήρωση του πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας στις 10 το πρωί. Αλαμπή. Στους παίκτες που έχουν πάρει τον περισσότερο χρόνο συμμετοχή στην Ομονία σε αυτά τα δύο προηγούμενα φιλικά. Είπαμε για τον Μορέιρα. Στην ίδια πάνω κάτω κατηγορία με τον Μορέιρα, γύρω στα 135-140 λεπτά. Έχει και ο Αλαμπή και ο Σκαραμοτσίνο. Ο Σκέμπρι. Αυτοί τουλάχιστον παίζουν. Ήταν και ο Ασίς και ο Μαργκάσα σε αυτή την κατηγορία, αλλά σήμερα είναι εκτός για προληπτικούς λόγους, κυρίως όπως αναφέραμε και νωρίτερα. Κόλιν, μπάλα πίσω στον Άμος. Αντγκάνη, άφησε για τον Κορντάνα.
Γκορντάνα, μεγάλη παλιά, θέλει να αλλάξει για τον Χαρός. Αυτός με μία με το κεφάλι. Θέλει να τροφοδοτήσει τον Νταμάρη, τον ένα εκ των δύο επιθετικών των Ισραηλινών. Χάρης Κυριάκου, έρχεται την μπάλα πίσω. Στον Ατράντε, Σκαραμοτσίνο. Ο Σκέμπρη με μία θέλει να περάσει την παλιά. Αυτή έφτασε τελικά στον Σκαραμοτσίνο και τώρα Ατράντε, Σοάρες, Αγκουιάρ. Παλιά για τον Τέιλορ, είναι Γαλλή. Τέιλορ με τον Χαρός θέλει να περάσει ο Αμερικανός. Με δεύτερη προσπάθεια θα κόψει ο Κόλιν. Νταμάρη κατεβάζει. Με μία η παλιά του Κόλιν. Ο Σεκτέρ τρέχει, αλλά ο Μορέιρα έχει πάρει τα βήματα και διώχνει. Όχι μακριά όμως, αλλά ψηλά. Και που κατέβασε εξαιρετικά ο Αγκουιάρ. Ο Πορτογάλος που ελευθερώθηκε. Και αφήνει στον αρχηγό του τον Λεάνδρο. Σκαραμοτσίνο. Ο Σκέμπρη για τον Αγκουιάρ. Λεάνδρο. Θέλει να αλλάξει το παιχνίδι. Κάνει καλή πασά για τον Χάρη τον Κυριακού. Κυριάκου που πέρασε, μπήκε στην φάση ωραία ο Σκέμπρη που βρέθηκε δεξιά. Η σέντρα του όμως εύκολη υπόθεση για τον Άμος, πολύ βαθιά και πολύ μακριά από εκεί που έκανε κίνηση ο Ούκας Γκίεβιτς. Πολωνός περίμενε καλύτερη η παλιά τον Μαλτέζο. Χέρζισιτς για τον Κόλιν, ο οποίος όπως και ο Ήλιτς υπέγραψαν διετές συμβόλαιο με τους Ισραηλινούς. Χέρζισιτς για τον Χαρός. Κόλιν. Ισορροπημένο σχετικά το παιχνίδι. Με την διαφορά όμως ότι η Ομόνια δεν είχε καταφέρει να βγει αρκετά μπροστά και να απειλήσει τον Άμος. Βεβαίως ούτε και οι Ισραηλοί, αν εξαιρέσω τη φάση του γκολ στο ξεκίνημα. Ο Ήλιτς, ο Χέρζισιτς, υποπίεση πέρασε για τον Κόλιν. Κυκλοφόρησαν την μπάλα οι Ισραηλοί παρά την πίεση των Πρασίνων. Ο Χαρός πίσω τον Κόλιν. Φράνκο Ήλιτς. Γκορντάνα. Σαφούρι ο σκόρερ. Χέρζισιτς πέρασε για τον Χαρός. Σαγκούρι, Σκέμπρι έκλεψε. Σοάρες, αλλάξαμε τον Λεάνδρο. Σεκτέρ που τρέχει να περάσει, ο Κυριάκου πιο γρήγορα. Κέρδισε, τσίμπησε την μπάλα για τον Κεγκίεβιτς. Αυτός πολύ ωραία με τα κουνάκια για τον Τέιλορ. Ο Αμερικανός θα δοκιμάσει το πόδι του. Σε καλή θέση ο Άμος. Καλή στιγμή για την Ομόνια. Πανέμορφο το πάτημα από τον Κεγκίεβιτς. Ουσιαστικά αυτός έφτιαξε την φάση για τον Τέιλορ που τελείωσε με τα αριστερό. Αλλά έστειλε την μπάλα εκεί όπου ήταν ο Άμος. Εάν βεβαίως το σουτ του Αμερικανού ήταν σε άλλο σημείο, ενδεχομένως η κατάληξη να ήταν διαφορετική. Τουλάχιστον δεν θα ήταν δεδομένα τόσο εύκολη επέμβαση από τον Άμος. Κόλιν. Ο Ήλιτς έψαξε και βρήκε τον Γκάνι. Σαφούρι. Σε κάτω από το μαρκάρισμα του Λεάνδρο, αφήνει ο διαιτητής. Πέρασμα για τον Σκέμπρη. Αυτό για τον Τέιλορ. Ο Αμερικανός που πιέζεται από τον Ήλιτς. Θα χάσει την μπαλά χωρίς φάουλ. Χαρός. Πίεση που βάζει ο Μόνια ψηλά. Ο Σουάρες πίεσε. Ο Χάρης ο Κυριάκου έκλεψε. Τέιλορ. Αμερικανός γλίστρησε και χάσε την μπαλά. Η Ομόνια που προσπαθεί να πιέσει ψηλά την μπαλά το έχει δείξει, ειδικά στα τελευταία λεπτά. Και έχει καταφέρει σε κάποιες περιπτώσεις να κλέψει μπάλα, σε κάποιες άλλες να δυσκολέψει την κυκλοφορία των Ισραηλινών. Βεβαίως ολοκληρωμένο αυτό το πλάνο της πίεσης θα μπορεί να εξαχθεί μόνο όταν η Ομόνια είναι έτοιμη 100% από πλευράς φυσικής κατάστασης. Γιατί όπως αντιλαμβάνεστε είναι πολύ βαριές οι προπονήσεις. Τα πόδια των παικτών ασφαλώς και δεν είναι τόσο φρέσκα όσο θα είναι όταν η Ομόνια θα πρέπει να είναι έτοιμη. Στα επίσημα. Κόλιν.
Ilić. Κορντάνα πιέστηκε. Χάθηκε η μπάλα, σφύριγμα τον διαιτή, φάουλ για την Ομόνια. Στο έδαφος ο Γκιγκίεβιτς και ο Αντγκάνη. Εδώ θα δούμε. Από την σύγκρουση. Γκιγκίεβιτς κατά πολύ ψηλότερος. Κοιτάξτε, χτυπάει στον ώμο του με δύναμη ο Αντγκάνη. Από την σύγκρουση των δύο. Εδώ, ο Ούκας Γκιγκίεβιτς. Ο center forward της Ομόνιας, 25χρονος, 1,88 παρακαλώ. Ποιος είχε κάνει το μπαμ στην καριέρα του με την LKS Lodz, όπου είχε 11 γκολ σε 30 συμμετοχές. Αυτό του έδωσε τη μεταγραφή στην Slask Wroclaw, όπου έμεινε για μια τριετία. Πρόπερση μάλιστα πανηγύρισε και το πρωτάθλημα. Πέρυσι η ομάδα του κατέλαβε την δεύτερη θέση. Γέμισμα στην περιοχή, ο Άμμος σταθερά μπροστά από τον Taylor. Η Ομόνια μένει ψηλά, ενώ είδαμε ξανά το τελείωμα της φάσης από τον Άμμος. Εδώ το πλάνο είναι ενδεικτικό, νομίζω, πόσο ψηλά πιέζει η Ομόνια και κλέβει και τώρα την μπάλα. Η Ομόνια που έχει ανεβάσει στροφές τελευταίο δεκάλεπτο. Και χάρη σε αυτήν, κυρίως την πίεση, εδώ ο Σκέμπρη έκανε ωραίες ενέργειες και με αποτέλεσμα να δεχτεί μια κλωτσιά από τον Γκορντάνα. Εδώ το ωραίο κράτημα της μπάλας. Εδώ στην δεύτερη προσπάθεια ο Γκορντάνα του πήρε το πόδι. Έλεγα λοιπόν ότι η απόρρεια αυτής της πίεσης της Ομόνιας στο τελευταίο δεκάλεπτο είναι το γεγονός ότι αφενός οι Ισραηλοί δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν την μπάλα και δεν μπορούν ασφαλώς συνέπεια τούτου να βγουν και μπροστά, και την άλλη Ομόνια να κερδίζει μπάλες, να κερδίζει κατοχή, την οποία προσπαθεί να μετουσιώσει αρχικά σε ευκαιρίες ή σε κάποιο γκολ. Μάρκος Σουάρες με πολύ δυνατά πόδια θα δοκιμάσει και τώρα στο τείχος. Ο Σεκτέρ ήταν ο άτυχος. Αγκουιάρ, γέμισμα από τον Κυριάκο. Η υπερένταση εκεί δεν προλάβε ο Σκέμπρη όπως θα ήθελε. Ο Γκορντάνα θέλει να βγάλει την Μακάμπη ψηλά γρήγορα. Και το κάνουν τώρα με τον Σαγκούρη. Σεκτέρ με μία για τον Χαρός. Ο Χάρης ο Κυριάκο θα προλάβει. Συμπληρώνουμε σε λίγο 20 λεπτά στην αναμέτρηση. Από το 3 προηγείται η Χάπουελ. Το γκολ του Σαφούρη. Από το τελευταίο δεκάλεπτο ανήκει στην Ομόνια. Ομόνια που είχε μια εύστοχη τελική προσπάθεια με τον Τέιλορ. Πόδειξε offside από τον βοηθό. Την ώρα που φεύγει η μπάλα, θα δούμε, βλέπετε, είναι ένα βήμα πιο μπροστά ο Ισραηλινός, ήταν σωστός ο βοηθός. Ο Μορέιρα θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Τρίτο φιλικό της Ομόνιας εδώ στην Πολωνία, η οποία θα ολοκληρώσει με ένα ακόμη την Κυριακή κόντρα στην Βίτσεβ Λότς. Ενδεχομένως το λιγότερο δυνατό από τα 4 που είναι στο πρόγραμμα. Σκαραμοτσίνο για τον Σουάρες και τώρα ο Λεάνδρο. Μεγάλη παλιά, πολύ καλή παλιά για τον Χάρη τον Κυριάκου. Θα γυρίσει, εκεί όμως είναι ο Κόλιν για να διώξει. Και ο Σαγκούρη δεν θα περάσει την παλιά, αφού θα κόψει σε πλάγιο ο Λεάνδρο. Θα θυμίζουμε ότι η Prime Telcar έχει τα δικαιώματα, τα τηλεοπτικά για την επόμενη τριετία 13-16 όλων των εντός έδρας αγώνων πρωταθλήματος και κυβέλου για τους πράσινους. Όλοι όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα παιχνίδια θα πρέπει να εγγραφούν εγκαίρως συνδρομητές, μιας και απαιτείται και ένα διάστημα 15 ημερών για να μπορέσει να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. Και ασφαλώς η Prime Tel έχει ετοιμάσει και μια ειδική προσφορά για τους φίλους της Ομόνιας. 100 ευρώ έκπτωση είτε στο εισιτήριο διαρκείας για όσους επιθυμούν να το αποκτήσουν, είτε 100 ευρώ έκπτωση στο
κατά τη διάρκεια του συμβολίου σας, 18μηνου συμβολίου σας. Όλα αυτά ισχύουν για τους συνδρομητές που θα εγγραφούν στο πακέτο 4 ή 5. Για περισσότερες πληροφορίες, ασφαλώς μπορείτε να καλείτε το 133. Μπροστά και πάλι με τον Σαγκούρη η Ισραηλινή. Θέλησε να γυρίσει εκεί, δεν μπόρεσε ο Νταμάρη. Η Χάπολ όμως μπαίνει ψηλά. Με τον Χαρός, τον ακραίο αμυντικό που ανέβηκε. Χέρζιτς στην φάση ο Κιγκίεβιτς. Ο Γκορντάνα εδώ θα κάνει φάουλ. Θα διαμαρτυρηθεί γι' αυτό. Αλλά το μόνο που θα καταφέρει είναι να παρατηρηθεί από τον διαιτητή για την αντίδρασή του κυρίως. Για πάλα πήγε, έχω την εντύπωση, αλλά ήταν κάπως επικίνδυνο το τάκλιν του. Και αυτό τιμώρησε ο διαιτητής. Έλεγα λοιπόν ότι περισσότερες πληροφορίες στο 133. Εδώ η μπάλα περνάει από τον Τέιλορ, καταλήγει στον Άμος. Πλέον τηλεόραση της Primetel είναι διαθέσιμη για όλους και σε κάθε γωνιά της Κύπρου. Ήλιτς. Ο Σλοβένος για τον Ντεγκάν. Ντεγκάνι θα κοπεί από τον Σκέμπρι. Λεάνδρο, Σκέμπρι κέρδισε και την κόντρα. Επέμεινε ο Ντεγκάνι. Εδώ η παλιά η κάθετη για τον Σαφούρη. Θα κοπεί από τον Αλαμπή. Κυριάκου ψύχρεμα περνάει στον Τέιλορ. Ο Αμερικανός σήκωσε το κεφάλι. Είδε την κίνηση του Κιγκίεβιτς. Η μπάλα όμως δεν έφτασε εκεί γιατί έκοψε ο Χέρζιτς. Γκορντάνα από πολύ μακριά πίσω στον Άμος. Η Ομόνια κερδίζει μπαλά. Τον Σκέμπρι, Αγκουιά για τον Τέιλορ. Θα παρέμβει ο Χαρός, επιμένει η Ομόνια. Ο Σκέμπρι, ένα σουτ πάρα πολύ δυνατό και πάρα πολύ άστοχο. Και εδώ ο 50χρονος Τόνι Σαβέσκι σηκώθηκε για να δώσει οδηγίες. Τόνι Σαβέσκι στην δεύτερη θητεία του στην Ομόνια. Από τις 7 Οκτωβρίου του 2012. Είχε αναλάβει και πάλι τις τύχες της ομάδας στο παιχνίδι κοντρα στο ΑΠΟΕΛ. Εδώ βλέπουμε ξανά τον γκολ. Έχω την αίσθηση ότι είναι εκτεθειμένος ο ποδοσφαιριστής της ΧΑΠΟΕΛ. Πήκε στην φάση, μπορεί να μην ακούμπησε, αλλά νομίζω ότι παρέσυρε εκεί τον αντίπαλο της Ομόνιας. Σε πάση περιπτώσει, και εδώ βλέπουμε ξανά το τελείωμα. Στο τελείωμα δεν υπήρχε κάτω με αυτό. Ο Νταγκάνι θα κάνει μεγάλη παλιά για τον Σεκτέρ, ο οποίος ούτε καν θα κυνηγήσει όμως, αφού δεν είναι καλή. Η Ομόνια, η οποία προχθές ανακοίνωσε και την επιστροφή του Γιάννη Χατζηβασίλη στο ρόστερ της. Ο νεαρός Παφίτης, μεσοεπιθετικός, είχε δοθεί δανεικούς για να πάρει παιχνίδια στα πόδια του. Πέρυσι ήταν στον Άρη, είχε αγωνιστεί σε πολλά παιχνίδια. Επέστρεψε στην προετοιμασία, έπεισε τον Τόνι Σαβέσκι, ο οποίος παραχωρήσει μια θέση στο ρόστερ της Ομόνιας. Βλέπουμε ότι στον πάγκο βρίσκονται άλλοι τρεις διαποκτηθέντες. Να δούμε τον Τέιλορ που κάνει καλή κίνηση. Γκιγκίεβιτς στο 1-2. Ο Κόλλιν θα σταματήσει τη συνεργασία των παικτών της Ομόνιας. Χαρός. Ξεξάχνος ακρός αμυντικός που αποκτήθηκε πέρυσι τον Ιανουάριο και συνεχίζει. Ήλιτς προσποιήθηκε και ελευθερώθηκε. Επιμένουν όμως της Ομόνιας στο πρεσάρισμα, αναγκάζοντας τον Άμος να κάνει ένα βολέ. Ψηλά ο Σκαραμοτσίνο έκοψε. Τέιλορ. Σουάρες. Καλό άνοιγμα για τον Χάρη τον Κυριάκο που θα προλάβει. Σουάρες για τον Ατράντε. Σκαραμοτσίνο.
Γκιγκιέβιτς με μία ωραία έσπασε για την μπάλα για τον Αγκουιάρ. Πατράντε. Μεγάλη παλιά για τον Σκέμπρι. Ο Νταγκάνι θα προλάβει. Πίεσε ο Σκέμπρι, έκοψε. Ο Χέρτσιτς κράτησε παρά την πίεση του Λιάνδρο. Τώρα ο Κόλλιν. Για τον Ήλιτς και από εκεί στον Νταγκάνι. Ο Γκορντάνα γύρισε την μπάλα πίσω. Ο Σουάρες άφησε. Και ο Ατράντε με μία ωραία για τον Τέιλορ. Πάσα στην πλάτη του Αγκουιάρ. Δεν συνονοήθηκε εκεί ο Αμερικάνος με τον Πορτογάλο. Χαρός ζήτησε και πήρε μπάλα ο Σαγκούρη. Τον πιέζει ο Κυριάκου και παίρνει πλάγιο. Συγχωρείτε. Τόνι Σαβέσκι, ο οποίος τέθηκε αντιμέτωπος με τον Ραμπεν Σιμών πέρυσι τρεις φορές. Γιατί υπενθυμίζω ότι στην τρίτη αγωνιστική. Υπενθυμίζω μάλλον ότι δεν ήταν στο παιχνίδι στην τρίτη αγωνιστική, αφού ανέλαβε την πέμπτη ο Σαβέσκι. Στα τρία λοιπόν παιχνίδια που τέθηκαν αντιμέτωποι, Σαβέσκι μετράει δύο νίκες. 28 η αγωνιστική με 0-2 στο Γασιζή και την τελευταία, την 32η με 3-1 στο Γασιπί. Ενώ έχει και μια ήττα όπου είχε νικήσει εκεί ο Μπεν Σιμών την 16η αγωνιστική. Όταν η ΑΕΚ στην κανονική, στη regular season, είχε επικρατήσει 2-1 της Ομόνιας. Κυριάκου, καλή πάσα για τον Σκέμπρι, ο οποίος θα γυρίσει. Ο Λεάνδρο θα πλασάρει, ο Άμος σταθερά. Καλή στιγμή για την Ομόνια, όχι και τόσο δυνατό το πλασέ του Λεάνδρο Μαρκολίνη. Διευκόλυνε το έργο του Ισραηλινού εκεί, αλλά πολύ καλή συνεργασία εδώ. Πολύ καλή παλιά από τον Χάιτον Κυριάκου. Εξίσου καλό το γύρισμα από τον Σκέμπρι. Το τελείωμα από τον Λεάνδρο ήθελε λίγο πιο γεμάτα να πιάσει την μπάλα. Παρ' όλα αυτά, η Ομόνια ολοκληρώνει άλλη μια επιθετική προσπάθεια. Ο Νταμάρη θέλει να βγει μπροστά. Θα τον σταματήσει. Προσωρινά ο Ατράντε θα πέσει κάτω, παιχνίδι συνεχίζεται. Το γύρισμα, ο Μορέιρα θα προλάβει μπροστά από τον Σαγκούρη. Σουάρες και Τέιλορ. Μπροστά του είναι ο Χαρός, κλείστηκε αλλά πέρασε, ελευθέρωσε την μπαλά. Κάποιες καλές κινήσεις στο παιχνίδι του Αμερικανός και γενικά η Ομόνια είναι, έχω την ταπεινή άποψη, πολύ καλύτερη από ό,τι ήταν στο παιχνίδι με τη Βίσλα. Τηρουμένων πάντα των αναλογιών και με την προϋπόθεση ότι τέτοιου είδους παιχνίδια φιλικά προετοιμασίας δεν πρέπει και δεν μπορούν να κρίνονται αυστηρά. Χάρης Κυριάκου ακροβολίστηκε και πήρε μπάλα. Μπροστά του είχε τον Χαρός. Θα πάρει πλάγιο. Θέλησε να παίξει γρήγορα αφού του δώσε στήριγμα ο Λεάνδρο. Ο Βραζιλιάνος θα σεντράρει. Δεν θα μπορέσει ούτε και τώρα ο Γκιγκίεβιτς. Ήταν ψηλή η παλιά από τον Λεάνδρο. Παίξαν γρήγορα οι Ισραηλινοί για να βγουν μπροστά. Κατέβασε ταχύτητα ο Νταγκάνι. Γύρισε πίσω στον Ήλιτς και τώρα ο Χέρτζησιτς. Κυκλοφορεί την μπάλα στο μισό δικό της γήπεδο η Χάποελ. Ο παδί της Χάποελ και αυτή ιδιαίτερα εκδηλωτική, όπως και οι φίλοι της Ομόνιας. Έχουν αρκετά κοινά οι φίλοι των δύο ομάδων. Προσωπούν κυρίως την εργατική τάξη. Μάλιστα, όπως έχουμε πληροφορηθεί, αναρτούν και αυτοί πανό με τον Τσεκεβάρα, τον επαναστάτη. Ενώ το σύνθημά τους στα πανό πάντοτε που παίζουν, βάζουν στα, αναρτούν στα εντός έδρας παιχνίδια, λέει οι εργάτες του κόσμου ενωθείτε. Αυτά για την σχέση των δύο ομάδων που είναι πάρα πολύ καλή. Κόλλιν. Ο Γκορντάνα ψάξε τον Ταγκούρη, έχουμε υπόδειξη offside. Εδώ, θα τον βοηθώ. Oh!
Την ώρα, νομίζω όμως ότι την προηγούμενη φάση έδειξε ο Σάιτ ο βοηθός. Όχι, την τελευταία. Ήταν ήδη πάνω το σημειάκι του. Έχουμε ξεπεράσει το ημίωρο κατά με ένα λεπτό και κάτι. Στο 32 παίζουμε. Από το τρίτο λεπτό της αναμέτρησης, το γκολ του Σαφόρη χωρίζει για την ώρα τις δύο ομάδες. Με την Ομόνια μετά το 10-15 λεπτό να προσπαθεί και να θέτει σε εφαρμογή το πλάνο πίεσης αρκετά ψηλά. Το έχει ως αποτέλεσμα να βραχυγλώσει σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη των Ισραηλινών, οι οποίοι προσπαθούν πλέον να βγουν μπροστά με γρήγορες επιθετικές ενέργειες όταν πετύχουν την Ομόνια ψηλά. Ο Χαρός είναι αυτός που θα εκτελέσει το πλάγιο για τους Ισραηλινούς. Άλλαξε με τον Ανταμάρη. Στην φάση και ο Σεφτέρ. Θα χάσει με φάουλ από τον Λεάνδρο και νομίζω σωστά η φάση εκτελήχθηκε εδώ μπροστά στα μάτια μας και φάνηκε να βρίσκει πόδι ο Λεάνδρο. Εδώ. Φάση που εκτελήχθηκε γρήγορα, αλλά τελικά έχουμε σφύριγμα για επιθετικό φάουλ. Τάι Σεχτέρ. Τα δύο επιθετικοί της Χάπουελ, εδώ βλέπετε τα τραβήγματα που έγιναν. Βεβαίως η φάση είχε τελειώσει πολύ πριν την επέμβαση του Μορέιρα. Έλεγα ότι οι δύο επιθετικοί της Χάπουελ είναι και τα μεγάλα της αστέρια. Για τον Σεχτέρ που είχε αγωνιστεί πέρσι στην Σουόνσι, τα πάμε. Εδώ η παλιά. Βγήκε ο Μορέιρα. Έφυγε πλάγια όμως ο Σαφούρη και δεν μπόρεσε να επωφεληθεί της εξόδου του Πορτογάλου. Καλή προϋπόθεση για την Χάπουελ. Πολύ καλή προϋπόθεση. Εάν θέλουμε να δούμε, να επισημάνουμε κάτι το αρνητικό, είναι ότι η Ομόνια δείχνει κατά διαστήματα απώλεια συγκέντρωση στην άμυνα. Οι αντίπαλοι φεύγουν στην πλάτη της ομάδας. Είχε συμβεί και στο παιχνίδι με την Βίσλα. Κυριάκου δεν θα μπορέσει να βρει τον Τέιλορ. Η μπάλα θα πάει στον Χαρός και από εκεί στον Κόλλιν. Θα γυρίσει πίσω στον Άμος. Θα πιεστεί από τον Γκεγκίεβιτς. Θα κάνει λάθος. Θα δώσει την μπάλα στον Τέιλορ. Ο οποίος θα κοβεί όμως. Από τον Κορντάνα. Και τώρα πόδειξε ο Σάιτ στον Σεχτέρ. Πάλι από τον πρώτο βοηθό. Εδώ βεβαίως από αυτό το πλάνο δεν μπορούμε να δούμε πού ήταν ο Σεχτέρ. Η Ομόνια βγήκε μπροστά. Ο Άμος προλάβε τον Γκιγκίεβιτς και πάλι. 10 λεπτά πριν το φινάλε του πρώτου μέρους. Ξανά η τελευταία προσπάθεια με την σέντρα που βγήκε. Ο Γκιγκίεβιτς εκεί έβαλε το πόδι, αλλά ο Άμος τον προλάβε. Ατράντε πιο ψηλά από τον Σαφούρη. Λεάνδρο. Κάθετα για τον Αγκουιάρ. Δεν έκανε το κοντρόλο. Κόλλιν έδιωξε. Κορτανά. Ο Ταγκάνη. Για τον Κορτάνα και από εκεί στον Κόλλιν. Χαρός. Χάπολ πάντως που έχει υπομονή στο παιχνίδι της. Σε ένα ισορροπημένο παιχνίδι. Με την Ομόνια να έχει δημιουργήσει και να έχει χάσει μια-δυο ευκαιρίες. Και την Χάπουελ να ευτυχεί να έχει την ουσία στην πρώτη της επίθεση. Εδώ το φάουλ του Αλαμπή πάνω στον Σαφούρη. Το σκόρερ. Ο πάγκος της Ομόνιας. Σαβεύσκι με τον Κόλλαν. Κόλλιν. Δυνατή παλιά για τον Σαγκούρη. Πιο κοντά είναι ο Αλαμπή που θα γυρίσει στον Μορέιρα. Πίεσε ο Σαγκούρη. Τελικά
μπάλα είναι στην κατοχή των πρασίνων. Η Ομόνια πια θα δώσει, πάμε την Κυριακή για το τελευταίο της φιλικού εδώ στην Πολωνία. Κοντρά στην Βίτσεβ Λότς, όμως ουσιαστικά η πρόβα Τζενεράλε θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη 10 Ιουλίου. Μια εβδομάδα πάνω κάτω, 8 μέρες για να ακριβολογούμε πριν το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Αγκουιάρ για τον Σοάρες και Αλαμπή. Χάρης Κυριάκου. Τέιλορ. Λεάνδρο και Σοάρες. Ο Σοάρες είδε την κίνηση του Σκαραμοτσίνο να ανέβει, αλλά βγήκε πρώτος στην μπάλα ο Ντακάνη και έκοψε. Πέμβαση του Αγκουιάρ. Πλάγιο. Εκτελέστε και η μπάλα γύρισε πίσω στον Ήλιτς, Χέρζησιτς. Γορντάνα άλλαξε με τον Χέρζησιτς. Καθαρός ανασταλτικός μέσος για τους Ισραηλινούς είναι ο Αμερικανός ο Χέρζησιτς. Αμερικανός βεβαίως τρόπος του λέγει, Αργεντινός είναι. Απλά γεννήθηκε στην Αμερική. Κόλλιν, πιέστηκε ο Σαφούρη, γύρισε τελικά πίσω. Ο Ήλιτς κρατάει. Παλιά του Σαφούρη είναι καλή. Είναι σε θέση όμως offside και πάλι ο Σαγκούρη. Θέλετε να είναι πιο μπροστά ο Σαγκούρη. Εδώ ο πάγκος της Ομονίας με κάποιους από τους αναπληρωματικούς ή κάποιους που είναι εκτός. Βλέπετε και τον Ασίς και τον Εφρέμ. Σκαραμοτσίνο ήταν για λίγο εκεί. Συνέχεια στο παιχνίδι. Με την Ομόνια να έχει κατοχή μπάλας με τον Σκαραμοτσίνο. Ο Γάλλος που κράτησε, πέρασε για τον Αγκουιά. Σκέμπρι με μία ωραία για τον Σοάρες και τώρα ο Λεάνδρο. Ωραίο άνοιγμα για τον Κυριάκου. Μπροστά το Χαρός. Στήριγμα από τον Λεάνδρο. Θα σεντράρει ο Βραζιλιάνος, θα βγει ο Άμος με γροθιές. Έχουμε όμως υπόδειξη offside και τον Γκιγκίεβιτς. Διέκρινα σωστά να είναι κάτω στο έδαφος. Την ώρα που φεύγει η μπάλα βλέπετε ένα σώμα ο Σκέμπρι είναι λίγο πιο μπροστά. Ήταν σωστός ο βοηθός και βεβαίως από την έξοδο του Άμος τραυματισμός του Σκέμπρι στο πρόσωπο ο οποίος μένει κάτω για την ώρα. Ενώ συμπληρώνουμε 40 λεπτά παιχνιδιού στο παιχνίδι εδώ στην Οπαλένιτσα. Σε αυτά τα φιλικά παιχνίδια που φέρνει κοντά σας ζωντανά σε όλους τους Κύπριους φιλάθλους η Primetel. Αυτά τα δύο φιλικά και μόνο βεβαίως κατ' εξαίρεση. Μένει κάτω στο έδαφος ο Σκέμπρι. Το φιλικό εδώ ξανά έβλεπε την μπάλα. Δεν ήξερα από πού του ήρθε. Με τον όμως βεβαίως τον βρήκε ο Άμος. Χωρίς κάτι το μεμτό. Αλλά ενδεχομένως να έχει κάποιο σκίσιμο. Γιατί ήδη προθερμαίνεται. Πότος φέρεις της Ομονίας, νομίζω είναι ο πιτσιρικάς ο Παναγιώτης ο Θεράποντος. Αυτός είναι. Να δούμε κατά πόσο μπορεί να συνεχίσει ή όχι ο Σκέμπρι, ο οποίος σηκώνεται. Προφανώς είχε ζαλιστεί λίγο από το χτύπημα.
Ο Σκέμπρη σηκώθηκε, είναι εκτός για την ώρα, αλλά το παιχνίδι θα επαναρχίσει. Προσωρινά με 10 η Ομονία. Ο Κόλλιν. Τον Κορτάνα. Λαγκάνη και πάλι ο Κορτάνα. Πίσω στον Ήλιτς. Κόλλιν. Τις Ολλανδικές αντίλες. Κορτάνα. Κορτάνα, ο οποίος έχει γενέθλια μεθαύριο. Κλείσει τα 23 του. Εδώ η μπάλα πέρασε για τον Νταμάρη. Ο Σαγκούρη θέλει να μπει στην φάση. Σεκτέρ κλείνεται. Ο Χέρζισιτς άνοιξε στον Χαρός. Έχουμε όμως σφύριγμα και φάουλ που κερδίζει ο Χαρός από τον Τέιλορ. Εδώ ξανά κάνει ένα offside βεβαίως. Ξέρω αν... Άλιστα, τον τράβηξε ο Τέιλορ. Στημένη μπάλα για τους Ισραηλινούς τώρα. Δύο παίκτες της Ομονίας ο τείχος και όλοι οι υπόλοιποι πίσω. Να, και τους παίκτες έχει ανεβάσει και η Χάποελ. Κορντάνα εκτέλεσε. Ο Σκαραμοτσίνο. Θα διώξει σε κόρνερ. Πάνε και ένα κεφάλι παίκτη της Χάπολ να είναι λίγο πιο μπροστά με την εκτέλεση. Εντάξει, ψηλά γράμματα, δεν τότε βοηθός. Κόρνερ. Για τους Ισραηλινούς. Εκτελέστηκε στο πρώτο δοκάρι, κεφαλιά από τον Σεκτέρ στο δεύτερο, αλλά εκεί είναι μόνο Αγκουιάρ για να μαζέψει. Και να ψάξει με μεγάλη παλιά να βρει τον Τέιλορ. Ο Χαρός όμως έκλεισε στον άξονα και κόψε. Επιμένει η Ομονία με Σκέμπρη τώρα. Ο Μαλτέζος περνάει για τον Τέιλορ. Καλή πρώτη τρίπλα. Κλείστηκε όμως από δεύτερο για από τρίτο. Παίχτη και έχασε. 45 έχουμε μπει. Ο Σαφούρη θα χάσει. Και ο Αλαμπή για την Ομονία θα περάσει στον Χάρη Κυριακού. Αλαμπή και Ατράντε. Σκαραμοτσίνο. Αγκουιάρ. Σεκτέρ τον επιτήρησε περισσότερο παρά τον πίεσε. Σκαραμοτσίνο άλλαξε παιχνίδι για τον Αλαμπή. Σκέμπρη θα πάρει φάουλ. Όχι. Έβαλε τα χέρια εκεί πάντως ο Χαρός. Φάνηκε διαγυμνή οφθαλμού. Άφησε ο διαιτητής. Η παλιά τώρα για τον Νταμάρη, έχουμε υπόδειξη offside. Offside λοιπόν ο Νταμάρης, αυτή την επίθεση που πήγε να εκδηλώσει η Χάποελ. Και πάλι δεν μπορώ να, όπως είναι η θέση των καμερών, έχω την αίσθηση ότι καλυπτόταν αυτή τη φορά. Από τον παίκτη που ήταν στον άξονα, νομίζω τον Σουάρες, αλλά... Αλλά, Λεάνδρο. Προσπάθεια το Αγκουιάρ που αποφέρει πλάγιο για την Ομόνια που είναι μπροστά με τον Τέιλορ που βρέθηκε στο αριστερό φτερό. Έχει αλλάξει εδώ και λίγη ώρα με τον Σκέμπρη. Ένα ακόμη πλάγιο αυτή τη φορά όμως για την Χάποελ. Έχουμε ξεπεράσει τα 45 λεπτά του ημιχρόνου. Είχαμε κάποιες καθυστερήσεις οι οποίες όμως εκπνέουν εδώ τέλος πρώτου μέρους εδώ στην Οπαλένιτσα, στο τρίτο φιλικό παιχνίδι της Ομόνιας. Με την Χάποελ Τελ Αβίβ, οι Ισραηλοί προηγούνται 1-0 με το γκολ του Σαφούρη στο τρίτο μόλις λεπτό. Τους Ισραηλινούς να ευνηδιάζουν μόλις το τρίτο λεπτό την Ομόνια